In Business News. Ο θεσμός του CIMO Rockefeller έχει ξεκινήσει το 2008 με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυση του CIM. Σκοπός του θεσμού είναι να επιβραβεύσει και να τιμήσει στελέχη κυπριακών επιχειρήσεων που έχουν φτάσει στο σημείο της αριστείας, είτε είναι απόφοιτοι του CIM, είτε είναι απλά στελέχη κυπριακών επιχειρήσεων που ξεχωρίζουν ανάμεσα στα υπόλοιπα στελέχη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 25 άτομα που έχουν επιλεγεί σαν CIM Honorary Fellows και τη φετινή χρονιά έχουμε επιλέξει 4 άτομα που πιστεύουμε ότι αντιπροσωπεύουν την αριστεία στις κυπριακές επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι το επιστέγασμα μιας πολύχρονης συνεργασίας, παραγωγικής εργασίας με το Cyprus Institute of Marketing που είχε αρχίσει το 1978. Πρώτα απ' όλα σαν καθηγητής σε οικονομικά θέματα στο Ινστιτούτο, μεταγενέστερα σαν μέλος του Συμβουλίου και κατ' επέκταση ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τα τελευταία 6 χρόνια. Το Ινστιτούτο ανέπτυξε δραστηριότητες σε θέματα που ασχολείται ο επιχειρηματικός κόσμος της Κύπρου. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, το στρατηγικό σχέδιο του Ινστιτούτου μας τώρα είναι να καθιερωθούμε σαν το πρώτο και μεγαλύτερο business school στην Κύπρο με ιστορία που πάει πίσω στο 1978. Καταρχήν, ευχαριστήσω το CIM για την τιμή που μου έχει κάνει. Πρόκειται μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για εμένα προσωπικά, διότι έρχεται μια διάκριση από ένα πλέον καταξιωμένο business school της Κύπρου, στο οποίο διδάσκουν επιφανή στελέχη από τον χώρο του marketing και όχι μόνο. It's an honor for me, but personally for me it's a recognition of all these years I've worked in Cyprus, but I'm not alone. There is a whole group of people who work for Vesni Kipra. You know, Vesni Kipra newspaper is 21 years old, so it's a recognition of 21 years of work of all the Vesni Kipra teams. You know, we try to be a bridge between the Russian community and the Cypriot community, having many events promoting Cypriot business to Russians, promoting Russian culture to all people who live in Cyprus. We have so many events, so many publications, and I believe that being a fellow member of CIM, I can promote it better, promote business communication between two countries, two peoples, but also promote cultural and day-to-day communication in Cyprus and in Russia. Πέραν του τιμητικού και τους ευχαριστώ για αυτό, και ευθύνη την οποία επιμερίζω σε δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι την περισσότερη οργάνωση με τους εξειδικευμένους σύγχρονους κανόνες του σύγχρονου marketing, και την ίδια ώρα στο βαθμό που μπορούμε να επηρεάσουμε μέσα από την επαγγελματική μας δραστηριότητα και άλλες επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, να ακολουθήσουν τους κανόνες του σύγχρονου marketing, έτσι ώστε η επιχειρηματική δραστηριότητα να αναπτύσσεται περισσότερο στην αγορά της Κύπρου και γιατί όχι και στο εξωτερικό.